την εκκίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για την επόμενη σχολική χρονιά, ενέκριναν με απόφαση τους τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών κατόπιν των ετοιμάτων των Δήμων. Με γνώμονα τη δημοσιονομική δαπάνη, καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης κάθε Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο την επιφάνεια των χώρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον Δήμο Ιωαννιτών αφορά 599 ώρες, προβλέποντας ως μέγιστο αριθμό προσλαμβανομένων ατόμων 200 σχολικές καθαρίστριες. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες, όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας Στέφανος Σίντος, σημειώνοντας ότι θα διεκδικηθούν περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό σε επίπεδο σχολικών καθαριστριών, αφού το ζητούμενο είναι να υπάρχουν καθαρές σχολικές μονάδες. Μάλιστα, ο κύριος Σίντος χαρακτήρισε δύσκολη την φετινή σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε για το ζήτημα της καθαριότητας στις σχολικές μονάδες, με δεδομένο ότι καθυστέρησε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών και έτσι δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο για επιπλέον προσλήψεις. Με βάση τις προσλήψεις που έχουν γίνει τόσο στην περιοχή μας όσο και σε ολόκληρη την χώρα, ο κύριος Σίντος σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο ζήτημα της σχολικής καθαριότητας. Μια σχολική χρονιά με πολλά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τις καθαρίστριες, τις οποίες όπως είδατε και εσείς έγινε η προέγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, 599 ώρες, 200 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης που μας προτείνουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πλήρως, όπως και φέτος δεν μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε, επειδή αργήσαμε να έχουμε και τον προϋπολογισμό μέσα στο 2024. Δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτός όλες οι γυναίκες. Πραγματικά κρατήσαμε τα σχολεία σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ θέλω να τις ευχαριστήσω και δημόσια για τον αγώνα που δώσανε και όλοι μαζί. Πιστεύω ότι το φέτος θα είμαστε πιο καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε σίγουρα τις προσλήψεις μέσα στο πρώτο 15ήμερο. Να μπορέσουμε να πάρουμε και χρηματοδότηση από το Δήμο για να μπορέσουμε να καλύψουμε επαρκώς τις ανάγκες των σχολείων. Γνωρίζουμε τις ανάγκες, είναι πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλά τα προβλήματα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Εμείς όμως από τη μεριά μας θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σε πολύ υψηλό επίπεδο καθαριότητα στα σχολεία μας. 15.000 περίπου καθαρίστριες σε όλη την Ελλάδα, με 93 περίπου εκατομμύρια για να μπορέσουν να εξασφαλιστεί η πλήρη καθαριότητα όλων των σχολικών μονάδων, δεν είναι χρήματα αυτά, όπως επίσης και τα επισκευαστικά. Θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα, γιατί η πολιτεία αναθέτει στους Δήμους, μεταφέρει μάλλον αρμοδιότητες, χωρίς όμως οικονομικούς πόρους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και μέσω της ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ, να μπορέσουν να έρθουν περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις ουσιαστικές και να είναι πιο ασφαλή τα σχολικά μας κτίρια. Όσο για μεγάλες παρεμβάσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν στα σχολικά συγκροτήματα και της περιοχής μας, όπως είναι τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης, ο κ. Σύντος σημείωσε ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το πρόβλημα που υπάρχει με τις οικοδομικές άδειες, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικηθούν χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι θέμα κράτους, κεντρικής πολιτείας, κεντρικής κυβέρνησης, για να μπορέσουν να υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σε όλα τα κτίρια έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά, ξεκινά ακόμα από την αδειοδότηση των σχολικών μονάδων, όπως και όλα τα δημόσια κτίρια, τα περισσότερα ήταν χωρίς άδεια. Για να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί, από την οικονοδομική άδεια. Το έχει κάνει παρέμβαση η ΚΕΔΕ, υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, μήπως από εκεί παρακαμφθεί με κάποιον άλλον τρόπο να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί και εμείς κεντρικά πολιτικά, σαν δημοτική αρχή, έχουμε συζητήσει με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού να μπορέσουμε να εντάξουμε σχολικά κτίρια, σχολικές συγκροτήματα σε κάποια χρηματοδότηση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα. Αυτά τα χρήματα που θέλει το κράτος είναι πολύ λίγα. Να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα για να μπορέσουμε να έχουμε απορρόφηση χρημάτων.